Μητροπολίτα Πατρών, κύριε μου, κύριε Χρυσόστομε, Θεοφιλέστατε Άγιε Κερνίτσες, κύριε Χρύσανθε, Πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μαγής της Μονής Βατοπεδίου, Γερόντα Εφραίμ, Εντιμότατοι Άρχοντες, εκπρόσωποι των αρκών και φορέων της πόλεως μας, αγαπητοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα στον απόϊχο αυτής της διήμερης παρουσίας του Γέροντα Εφραίμ να καταθέσω την ευγνωμοσύνη της Ιεράς Μονής Ομπλού προς το πρόσωπό του και στην περί αυτών Αγία Αδελφότητα, γιατί έδωσε την ευκαιρία στην Ιερά Μονή μας να υπάρχει η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Και είναι γεγονός ότι στους σημερινούς απαράκλητους καιρούς η σχέση μας με το Θεό και η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου στη ζωή των ανθρώπων είναι κάτι που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την δύναμη για να συνεχίζει τον αγώνα του. Από όταν ήμουνα φοιτητής ακόμα, λαϊκός, αγαπούσα ιδιαίτερα την Παναγία την Παραμυθία. Ήταν μια εικόνα που πάντοτε μετέφερε σε μέναν μια γλυκύτητα, μια ομορφιά. Με συγκινούσε ότι στο παρεκκλήσιον της Παναγίας της Παραμυθίας γινόντουσαν και γίνονται κορές των μοναχών γέροντα, αν δεν κάνω λάθος. Και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε κανείς ότι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και με την Παναγία μας είναι σχέση άρρηκτη που δίνει στον άνθρωπο την σιγουριά και την βεβαιότητα για να πορεύεται μέσα σε αυτή την ζωή. Τα 700 χρόνια της Ιεράς Μονής Ομπλού είναι για μας μια αφορμή για να νιώσουμε ακόμα περισσότερο το βάρος που σηκώνουμε εμείς οι σημερινοί μοναχοί, οι σημερινοί πατέρες των μοναστηριών όλων. Ένα βάρος πνευματικό, ένα βάρος αρκετά μεγάλο, κάτι που και εμείς οι πατέρες, αλλά και όλοι οι μοναχοί σε όλα τα μοναστήρια το αισθάνονται και γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που διδαχθήκαμε από τους παλαιότερους γεροντάδες για να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε το βίωμα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Ο μοναχισμός, όπως είπε και χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, δεν είναι μια αναχώρηση από τον κόσμο γιατί δεν αγαπούμε τον κόσμο. Ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρούμε πως πρέπει να καταθέσουμε σε αυτόν τον κόσμο ότι πνευματικότερο, ότι ωραιότερο, σε όλη αυτή την δύσκολη και άσχημη πολλές φορές πλευρά του κόσμου που παρουσιάζεται μέσα από τις ανθρώπινες αμαρτίες και μικρότητες. Και το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας πάντοτε μας εμπνέει και μας ειρηνεύει. Δεν είναι λίγες οι στιγμές που βρισκόμενοι και εμείς οι μοναχοί, οι πατέρες στον Ομπλό, στις δυσκολίες μας, στις θλίψεις μας, στους πειρασμούς μας, στρεφόμαστε στην εικόνα της Παναγίας της Ομπλίτισσας. Τώρα έχουμε και την Παναγία την Παραμυθία. Και ζητούμε από αυτήν την δύναμη για να μπορέσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτό το ανάδι του κόσμου για να φτάσουμε στην αγκαλιά του Θεού. Ο αγιορείτικος μοναχισμός είναι πράγματι κάτι το οποίο μεταφέρει σε μας το βίωμα της ησυχαστικής παράδοσης του μοναχισμού. Είναι κάτι το οποίο όποιος έχει επισκεφτεί το Άγιον Όρος το νιώθει, το αισθάνεται και γι' αυτό κιόλας και το πάντρεμα, θα μου επιτρέψετε αυτή την λέξη, της μονής μας με το Αγιώνυμον Όρους και του Αγιονίμου Όρους και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου με την μονή μας, δίνει αυτήν την ευκαιρία της συνύπαρξης, της συνέστησης αυτής της πνευματικότητας και της πνευματικής δύναμης που απορρέει όταν κανείς ακολουθεί αυτήν την ορθόδοξη πορεία όπως βιώνεται αυθεντικά και πραγματικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας που όλη αυτή την περίοδο του έτους είναι δίπλα μας και μας εμπνέει με την δικιά του παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε.
Σήμερα το τιμόμενο πρόσωπο είστε εσείς, Άγιε Γέροντα, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που πραγματικά δώσατε την ευκαιρία σε μας να έχουμε και την παράκληση και την παρηγοριά της Παναγίας μας της Παραμυθίας. Ακόμα περισσότερο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε να δώσετε και λόγων πνευματικών σε μας με το θέμα σας που είναι η παρουσία του Αγίου Όρου σήμερα. Το Άγιον Όρος, επειδή είναι ένας τόπος ευλογημένος και αγιασμένος, πάντοτε είναι ο φάρος για όλους μας και για εμάς τους μοναχούς που ζούμε έξω στον κόσμο και πιστεύουμε ότι και η δική σας συμβολή σε αυτήν την ομιλία θα τονώσει τον αγώνα μας, θα τονώσει το ηθικό μας και θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ακόμα περισσότερο το πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του Αγίου Όρους στην ζωή και των σημερινών μοναχών αλλά και όλων μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανέρθετε και να λάβετε τον λόγο. Είναι αλήθεια, σεβασμιότατε, ότι αυτές τις δύο μέρες που είμαι θα εδώ με την ευχή σας είδαμε την ευλάβεια του κόσμου, των πατρινών αδελφών μας προς το Άγιον Όρος, το ενδιαφέρον του κόσμου για την παρουσία της εικόνας της Παναγίας και είπαμε ότι το γένος αυτό είναι αλήθεια ότι δεν θα χαθεί διότι υπάρχει Παναγία. Και όπως και ξέρετε κι εσείς ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στο Άγιον Όρος παρόλο που είναι μακριά τοπικά, θέλει κανείς να κάνει έναν ιδιαίτερο κόπο να έρθει μέχρι εκεί και μάλιστα ένας από εσάς που κατάγεται από εδώ με βρήκε πρόσφατα στο Άγιον Όρος και μου είπε «Εγώ δεν έκανα παιδιά» και παρακάλεσα την Αγία Ζώνη της Παναγίας και μου έδωσε ένα παιδί και έκανα ένα τάμα να έρθω από εδώ με το ποδήλατο και ήρθε την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης, ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν και ήρθε μέχρι την Ουρανούπολη με το ποδήλατο. Και πραγματικά θαύμασα το κουράγιο αυτού του παιδιού, ο οποίος είχε τόσο πόθο να εκπληρώσει αυτό το τάμα. Και μάλιστα μου είπε ότι ήρθα με το ποδήλατο, είχε βροχές στο δρόμο, δεν δηλίασα, ενώ σταματούσα και έμπαινα κάτω από ένα δέντρο και μετά συνεχώς σιγά σιγά τα κατάφερα ώστε να έρθω και να εκπρόσω το τάμα μου. Βέβαια υπάρχουν τόσα πολλά τάματα, τα ξέρετε εσείς πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο μοναστήρι υπερπατητοί, πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν γονατιστοί και όλα αυτά συμβολίζουν το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας. Αλλά είναι αλήθεια ότι μέσα στο Άγιον Όρος έρχεται κάποιος και αισθάνεται κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό όταν με ρώτησε ο πατήρ Νεκτάριος, ο γέροντας Νεκτάριος, τι θα πεις, του λέω θα πω για το Άγιον Όρος και τη σύγχρονη του παρουσία. Και δεν θα λησμονήσω όταν ήμουν φοιτητής σεβασμιότητα και πηγαίναμε πέντε παιδιά από τις Σκαρίες στη Μονή του Φιλοθέου και στον δρόμο είναι μερικά στιγμές που σου μένουν μέχρι να φύγεις από τον κόσμο αυτό. Βρήκαμε ένα γεροντάκι το οποίο ήταν ατιμέλητο. Εμείς πηγαίναμε και αυτός ερχότανε. Δεν μας ήξερε, τον ανταμώσαμε, είπαμε χαίρετε, δεν ξέραμε. Μας είπε ότι ξέρετε, δεν λέει χαίρετε στο Άγιον Όρος. Εμείς λέμε τι θα μας κάνει παρατήρηση, λένε ευλογείτε. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό και απαντούμε ο Κύριος μας είπε, μας έκανε το φροντιστήριο, το πρώτο φροντιστήριο. Μετά μας λέγει, για βγάλετε από τη λέξη άγριο στο ρο τι μένει
εμείς εμπάθαμε κάποιο σοκ. Τι μένει, λέει. Εμείς δεν απαντήσαμε, είμαστε 5 φοιτητές, εκ των οποίων οι 3 έγιναν μοναχοί και οι 2 έγιναν έγκαμοι ιερείς αυτή τη στιγμή. Λέει, μένει Άγιος, Άγιος. Λέει, εμείς στο Άγιον Όρος ήρθαμε να βγάλουμε αυτόν τον ρο από αυτή τη λέξη. Και αυτό το πράγμα το θυμούμε σαν που να έγινε χθες, σαν που να έγινε σήμερα το πρωί. Διότι είναι αλήθεια αυτό που είπα και νομίζω έψε στην τράπεζα. Όνο ο λόγος ενός αγιορείτου που βιώνει κάτι, το πληροφορεί τη καρδιά σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη και θυμούμε σεβασμιότατε, πήραν τον αείμνηστο γεροντά μας ένα τηλέφωνο μερικά παιδιά φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και του λέει υπάρχουν 3 Εβραίοι οι οποίοι ξέρουν τα ελληνικά, είναι, προβληματίζονται πολύ, μιλούν πολύ με τις φιλοσοφικά και αυτοί θέλουν να έρθουν στο Άγιον Όρος. Επιτρέπεται να τους φέρω μαζί μου? Και τότε λέει ο γέροντας Αλίμων, εφόσον θέλουν τα παιδιά, έστω και από περιέργεια, εμείς θα τους δεχθούμε. Ήρθαν τα παιδιά και θυμάμαι σαν τώρα αυτό που σας λέω συνέβη το 1986. Λοιπόν, μιλούσαν, συζητούσαν πάρα πολύ, ήταν τότε και η Ρωμόναχος, ο Άγιος, ο Νίνα, Άγιος Λεμεσού. Κάποιοι ήταν έτσι πολύ καλά παιδιά, έτσι λεβέντες ήταν και τις έξυπνοι. Και λέει ο γέροντας μας, λέει, δεν τους παίρνετε μέχρι τα κατουνάκια στον γέροντα Εφραίμ, μήπως και ωφεληθούν εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον. Και θυμάμαι τότε που τους συνοδεύσαμε τα παιδιά αυτά, είχαν πολλά ενδιαφέροντα, και τους πήγαμε εκεί, τους έκανε εντύπωση τα βράχια, τους έκανε εντύπωση τα διάφορα πουλιά τα οποία κελαϊδούσαν, αλλά συνεχώς ερωτούσαν και για το θέμα του Χριστού, για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, πώς τη βλέπουμε εμείς. Και θυμούμε σαν τώρα, πήγαμε στα Κατουνάκια και του είπαμε του γέροντα ότι, ξέρετε, ο γέροντας Εφραίμ ήταν άγιος άνθρωπος, αλλά είχε και έτσι μια, στο χαρακτήρα μια αναποτομία. Λέμε, ήρθαν 3 Εβραιόπουλα γέροντα. Εβραίοι, λέει, τι θέλουν εδώ? Εμείς ξέρετε με το, έτσι, το ευγενικό, το λογικό κλπ. Να μην ακούσουν τα παιδιά, να μην σκανδαλιστούν, έτσι, σαν που να... Του λέω, γέροντα, μην μιλάτε, να μην σας ακούσουν, δεν ξέρω ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό, λέει, τι θέλουν οι Εβραίοι? Τέλος πάντων, λέω, χάσαμε το παιχνίδι, είπα εγώ μέσα μου. Λοιπόν, πήρε τον χαιρετού, βέβαια δεν ήξερα να φύρει σου χέρι τα παιδιά. Λοιπόν, θυμάμαι ένας, λεγόταν Δαβίδ το όνομά του. Το χαιρετάει, αυτός τον κρατάει στο χέρι. Του λέει, βλέπω τη χάρη του βαπτίσματος μέσα σου. Αυτός έπαθε σοκ, κοκκίνησε. Εγώ λέω, μήπως αυτός θα γίνει χριστιανός, είπα από μέσα μου. Μιλήσαν διάφοροι και αυτός σιωπηλός. Και ήταν ο πρώτος που ήταν ο πιο ζωηρός και ο πιο πολύλογος και ο πιο αστείος. Εγώ όπως ήμουν πάντα περίεργος, το κοίταζα, το έκλεινε το μάτι, τι γίνεται αυτός, τίποτα, ήταν σκεφτικός. Φύγαμε. Εγώ στον δρόμο τον πλησιάζω, του λέω, τι έπαθες, του λέω, γιατί είσαι σκεφτικός, τι θυμήθηκες? Μου λέει, πού θα πάμε στο σπίτι εκεί το δικό μας, λέει, θα σου πω, του λέω, τώρα πάμε πιο πέρα να μου πεις. Πήγαμε πιο πέρα, μου λέει, ξέχασες τι είπε αυτός ο ασκητή μου, είπε. Του λέω, τι σου είπε, ίσως γίνεις χριστιανός? Μου λέει, όχι, μου λέει, εγώ είμαι βαπτισμένος. Με βάπτισε η μητέρα μου όταν ήμουν 7 χρονών, κρυφά από τον πατέρα μου, δεν ξέρει κανείς ότι είμαι βαπτισμένος. Με πήρε, ήταν Κυπρία η μάνα του και ο πατέρας του από το Τελ Αβίβ. Πήγαν εκεί, το βάπτισε και μετά εχώρισε ο πατέρας με τη μάνα. Αυτός πήγε με τον πατέρα του. Βέβαια δεν ζούσε χριστιανικά, αλλά μέσα του κάτι είχε για να έρθει στο Άγιον Όρος. Και μου λέει, πώς αυτός ο ασκητής ξέρει ότι εγώ είμαι βαπτισμένος? Και πραγματικά τόσο πολύ το έκανε εντύπωση και του λέω, αυτός βλέπει, του λέω. Βλέπει τη χάρη που έχεις μέσα σου, διότι η χάρη του βαπτίσματος, άρεσε και εγώ να του κάνω διάφορες θεωρίες, είναι ανεξάλληπτος και οι άνθρωποι που έχουν
πνευματική όραση βλέπουν αν ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος ή αν δεν είναι. Και δεν θα ξεχάσω ότι αυτό το παιδί συνεχώς άρχισε να ενδιαφέρεται για την Ορθοδοξία. Γιατί σας το είπα αυτό? Για να σας πω ότι σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον τόπο, είναι, τελεσουργείται ένα μυστήριο. Και είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είναι το μυστήριο του αγιασμού, το μυστήριο της θεώσεως. Έρχεται κάποιος εκεί ή θα ακούσει κάτι, ή θα δει κάτι, ή θα αισθανθεί κάτι. Πολλές φορές έρχονται διάφοροι και στο μοναστήρι μας, ξέρεις, να τους μιλήσετε, λέει, και λοιπά. Λέω, μα δεν έχω χρόνο. Έρχονται διάφοροι πατέρες, λέει, γέροντα. Λέω, μιλάτε τους εσείς, κάποιος μεγάλος αδερφός, αλλά μην ανησυχείτε. Εδώ πέρα έρχεται κάποιος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ηγουμένοι είναι η Παναγία. Εμείς οι ηγούμενοι είμαστε κλητήρες της Παναγίας, όπως έλεγε και ο γέροντάς μας. Και ακριβώς έρχεται εκεί κάποιος. Δεν έρχεται τυχαία. Δεν έρχεται έτσι και ως έτυχε. Έρχεται γιατί τον καλεί η ηγουμένη με έναν τρόπο, με ένα γεγονός που πάντα είναι μέσα στη Θεία Μπρόνοια. Και έρχεται να ακούσει κάτι, έρχεται να βιώσει πρωτίστως κάτι. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω ότι πραγματικά πόσο βοηθούν αυτοί οι πατέρες, πόσο βοηθούν αυτοί οι ενάρετοι. Τώρα φέραμε την εικόνα της Παναγίας και είναι ένα γεγονός και μάλιστα νομίζω ότι σε αυτά τα τελευταία 70 χρόνια, σεβασμιότητα, δεν έχει γίνει τέτοιο γεγονός να έρθει μια εικόνα από το Άγιον Όρος και να μείνει εδώ και να την υποδεχθούν ο Επίσκοπος, ο Βοηθός Επίσκοπος, οι πατέρες όλοι και με τόση ευλάβη να την προσκυνήσουν και να είναι ένα αντικείμενο ευλαβίας, να είναι ένα ιαματικό κέντρο, διότι ακριβώς έρχεται από ένα χώρο, όπως είπα, που πραγματικά αυθεντικά τελεσουργείται το μυστήριο της μετανοίας. Και θυμάμαι μάλιστα όταν πήγα στη Μονή Γρηγορίου, όταν ήμουν απλός μοναχός και είχε κάποιο γεροντάκι εκεί και μου λέει ένας μοναχός Γρηγοριάτης, ένας πατήρ Δημήτριος που τώρα κοιμήθη, και μου λέει, αυτός ο πάτερ είδε την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία που είναι η προστάτης του Οσίου Γρηγορίου. Και ακριβώς πάμε εκεί και ψηλαφούμε την αυθεντικότητα του Ευαγγελίου. Και ακριβώς έχει τόσες πολλές περιπτώσεις που πηγαίνει κανείς και φεύγει με ενισχυμένη την πίστη. Και θυμάμαι τότε, σεβασμιότατε, είμαστε μια παρέα μοναχή τότε νέοι στον Όσιον Παΐσιον και του λέει κάποιος από εμάς, του λέει, ξέρεις γέροντα, αυτά τα οποία ακούω καμιά φορά που συμβαίνουν, τα γράφω, τα διάφορα υπερφυσικά και θαυμαστά γεγονότα. Και θυμάμαι που είπε να τα γράφεις, του λέει, διότι θα έρθει η ώρα που αυτά δεν θα βιώνονται σήμερα, γιατί θα υποτονίσει το ασκητικό φρόνημα των ανθρώπων. Και αυτά τα γεγονότα θα συντηρούν τον λαό μας. Θα αυξάνουν την πίστη, θα του δίνουν αυτόν το θάρρος, θα του δίνουν αυτόν το κουράγιο, θα του δίνουν αυτήν τη δύναμη για να μπορέσει να προχωρήσει. Και δεν θα λησμονήσω πάλι όταν είχε κάποιος θεολόγος, ο οποίος έτσι είχε διάφορες αμφιβολίες και μάλιστα ήταν τότε κοντά η ορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και ο ίδιος έλεγε ότι μήπως είναι λογοτεχνικό αυτό το τροπάριο που λέει Απόστολοι εκ περάτων συναθρησέντες εν θάδε. Και αφέβαλε γι' αυτό ότι ήρθαν οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης και μαζεύθηκαν να κηδεύσουν την Παναγία. Και όπως ο ίδιος έλεγε σε κάποιον ιερομόναχον, συγκεκριμένα τον πατέρα Γρηγόριο που ήταν υποτακτικός του γέροντος Παϊσί, λέει, πήγαμε εκεί στο γέροντα και μας εκείταζε έτσι με μια περιέργεια ο πατήρ Παΐσιος. Και τότε λέει στον θεολόγο, έδιωξαν τους άλλους τέσσερις και μείναν μόνοι τους. Και του λέει ο Όσιος, του λέει, γιατί αφιβάλλεις όταν ψάλλεις το Απόστολοι εκ περάτων, ότι οι Απόστολοι όντως έφτασαν
εν το πνεύμα της στην κηδεία της Παναγίας. Αυτός εσάστησε βέβαια και άρχισε έτσι να κλαίει. Και τότε τον άγγιξε ο πατήρ Παΐσιος και στιγμή χρόνου από το κελί του επήγαν στους τόπους που επέρασε αυτός σπουδάζοντας. Πήγαν στη Γαλλία, στο Παρίσι, πήγαν στο Λονδίνο και επέστρεψαν στο κελί του πατρός Παϊσίου και του λέει, όπως εμείς τώρα εν το Αγίο Πνεύματι επήγαμε εκεί που εσύ επέρασες, έτσι και οι Απόστολοι συνηθρίστησαν για να κηδεύσουν τη Μητέρα του Θεού. Και ακριβώς αδελφοί μου, το Άγιον Όρος είναι αυτός ο τόπος, σε αυτόν που τελεσιουργείται ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Και τι σημαίνει Ορθόδοξος Μοναχισμός? Ξέρετε, η Εκκλησία είναι τόσο ελεύθερη, είναι μητέρα όλων μας. Και βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες δεν εξεχώρισαν την ομάδα των μοναχών και την ομάδα των ενκάμων. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό και ο μοναχός, βλέπετε, φεύγει από τον κόσμο και δεν αποστρέφεται τους ανθρώπους. Γι' αυτό και υπάρχει και ειδικός κανόνας σε μία από την, νομίζω, στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο που λέγει, εάν ένας έρχεται στο μοναχισμό στρεφόμενος εναντίον του γάμου, αυτός, αυτού του ανθρώπου η αποταγή του είναι ενόθος. Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό και ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες εξεχώρισαν τον κόσμο σε δύο ομάδες. Ποιες ομάδες? Την ομάδα των πεφωτισμένων και την ομάδα των εσκοτισμένων ανθρώπων. Και ακριβώς θυμάμαι που μας έλεγε ο αείμνηστος γέροντας ο δικός μας, ότι προσέξετε πολύ, έρχονται διάφοροι εδώ από τον κόσμο που κάνουν τόσο κόπο να έρθουν να μας συναντήσουν. Δεν θα κάνετε προπαγάνδα των μοναχισμών. Ο μοναχισμός μας έλεγε συγκεκριμένα, δεν είναι ντομάτες που είναι στη λαϊκή αγορά και δεν πουλιώνται και αρχίζουν και τις κάνουν, κατεβάζοντας τιμές όσα όσα για να τις πουλήσουν. Ο μοναχισμός είναι η λεπτομερή στήριση του Ευαγγελίου. Και έρχεται ένας έγκαμος σε μοναχικό περιβάλλον. Αν το μοναχικό περιβάλλον είναι υγιές, δεν θα φύγει ο έγκαμος άνθρωπος με τύψεις γιατί παντρεύτηκε, αλλά θα επιστρέψει πίσω με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Τότε αυτό είναι μια απόδειξη ότι το μοναστικό περιβάλλον που περιφέρεται κάπου και στο του κόσμου είναι υγιές. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος που μπορεί να είναι απόμερος. Μπορεί να εξέρχεται ο νέος και γίνεται μοναχός εκ της γης του και εκ της συγγενείας του. Όμως δεν αποστρέφεται τον άνθρωπο. Δεν αποστρέφεται τη ζωή των ανθρώπων εις τον κόσμο, αλλά ένας νέος φεύγει από τον κόσμο απορρίπτοντας το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Γι' αυτό και οι αγιορείτες πάντοτε έβγαιναν όταν επιτρέπεται. Βέβαια δεν έβγαινε για να κάνουν βόλτα, για να κάνουν διακοπές. Εξήρχονται όμως του Αγίου Όρους για μια αποστολή, για μια διακονία. Διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η σύζευξη της εν το κόσμο Εκκλησίας και του μοναχισμού. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ στην Μητρόπολη σας αρχίζουν και επανδρώνεται τα μοναστήρια. Και θυμάμαι τότε, όπως μας έλεγε πάλι ο γέροντάς μας, ένας νέος επίσκοπος που χειροτονήθην τότε, που συνδεόταν με το Άγιον Όρος, και τότε ήταν και οι εποχές διαφορετικές, του λέγει, μόλις εθρονιστώ, έλεγε στον γέροντα το δικό μας, θα κάνω οικοτροφείο. Και του έλεγε ο γέροντας, σεβασμιότατε, να κάνεις μοναστήρι πρώτα και κάνε και οικοτροφείο. Και μάλιστα μας έλεγε τότε, μία Μητρόπολη που δεν έχει μοναστήρι είναι σαν μία γυναίκα η οποία επανδρεύεται και δεν έχει παιδιά, είναι στήρα. Γιατί? Διότι ακριβώς το μοναστήρι είναι αυτό στο οποίο κατεργάζεται η αγιότητα. Και πας και βλέπεις έναν μοναχόν. Και αν αυτός ο μοναχός είναι άνθρωπος του Θεού, ελάλησε γύρω ο Θεός στην καρδιά του, θα σε βοηθήσει και ας μη σου πει τίποτε, θα σε εντυπωσιάσει, θα σε ωφελήσει με την παράστασή του, με τη σιωπή του, θα σε ωφελήσει με την όλη παρουσιαστικότητά του, διότι ούδυνατε πόλεις κρυβή είναι πάνω όρους κειμένη. Γι' αυτό νομίζω ότι το Άγιον Όρος είναι
είχε μια ουσιαστική παρουσία για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω και τούτο. Θυμούμε πως και ο γέροντας ο δικός μας και ο Αιώσιος Παΐσιος, πόσον ελιπόταν σεβασμιότητε όταν οι αγιορείτες μοναχοί, μερικοί εκ των αγιορείτων μοναχών, έβλεπαν με μια καταφρόνηση τους μοναχούς εκ του κόσμου. Είναι λάθος μεγάλο, έλεγε. Διότι και τα μοναστήρια που είναι στον κόσμο είναι και αυτά πνευματικές οάσεις. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και αισθάνεται κάτι το ιδιαίτερο. Και μάλιστα εχθές που πήγαμε να πάρουμε, να φέρουμε την εικόνα στη Μονή του Ομπλού και είδαμε αυτόν τον κόσμο να περπατά στο ανήφορο, να βγαίνει στο βουνό και ακριβώς είδαμε μία χαρά. Επερπατούσαμε και συνοδεύαμε την εικόνα και όλοι οι άνθρωποι σταυροκοπιών του, γιατί ακριβώς αισθανόντουσαν ότι πηγαίνουν σε αυτόν τον όρος, στο οποίο όρος επήγαν πριν από 700 χρόνια μερικοί πατέρες αφιερωμένοι στον Θεό και κάθισαν εκεί και από εκεί έκαναν κομποσχήνη και από εκεί έκλαιον και προσεύχοντο και χωρίς να τους πάρει κανείς είδηση ωφελούσαν τον τόπο, ωφελούσαν την επαρχία, ωφελούσαν τους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι που και αυτοί εξίσου αφιερωμένοι πόσον χαίρονται όταν έχουν μια κοινωνία με τους συναδέλφους τους εις το αγιώνυμο όρος. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία, αυτή η πνευματική κοινωνία που έχει ένα χριστοκεντρικό χαρακτήρα, έχει ένα θεομητορικοκεντρικό χαρακτήρα, γιατί ερχόμαστε και συναντιόμαστε εδώ μπροστά στην Παναγία και νομίζω ότι η παρουσία της Παναγίας της Παραμυθίας εις τη Μονή του Ομπλού είναι ένα πνευματικό γεγονός, όχι για σήμερα, όχι για αύριο. Και όπως γιορτάσαμε τα 700 χρόνια της Μονής αυτής, που πραγματικά σε αυτά τα 700 χρόνια ποιος ξέρει και ποιος μπορεί να γνωρίσει ότι όντως οι άνθρωποι εκείνοι εθυσίαζαν τον εαυτό τους ως ολοκαύτωμαν για την ειρήνη του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου, για την ειρήνη στην οικουμένη. Και ακριβώς αυτή η μοναχή που τους πλησιάζει σαν να πλησιάζει μια εικόνα. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκειοφόρησαν η καρδία τους στον Χριστόν και σου δίνουν αυτόν το άρωμα της αγιότητος, αυτό το άρωμα της ελπίδος, της χάριτος. Και μάλιστα θυμούμε ότι κάποιος, όταν είμαστε στη Μονή Κουτουρμουσίου, ήρθε εκεί στον γέροντα Παΐσιο και ήθελε να πάει σε ένα μοναστήρι προς την Πελοπόννησο. Και εκεί του λέει, να πας παιδί μου, του λέει, δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος. Και μάλιστα όταν έφυγε, λέει, εκεί είναι τέσσερις. Και αν πάει ένας γίνονται πέντε. Οι πέντε μοναχοί έξω από το Άγιον Όρος είναι ένας σημαντικός αριθμός. Ενώ στο Άγιον Όρος είναι 50, είναι 60, είναι 100. Πηγαίνει ακόμα ένας, γίνονται 101. Κάτι είναι, αλλά δεν είναι αυτή η έντονη διαφοράκι και είναι ένα γεγονός πνευματικό που συγκινεί. Διότι οι τέσσερις γίνονται πέντε. Και αυτοί οι πέντε δεν πάνε εκεί για να φυλάουν τον τόπο απλώς. Όπως τότε το Άγιον Όρος που έπασχε από την Αλεξανδρία. Και όταν ήθελε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, μας έλεγαν οι προκάτοχοί μας ότι όταν μετά από τις πανηγύρεις που γινόνταν εκεί σε Σκαριές στο Πρωτάτο και πήγαινε στα μοναστήρια, τον υπεδέχονται μερικοί γέροντες που ήταν άλλος 60, 70, 80 χρονών. Και ελιπόταν και στο κέρασμα έλεγε ναι μεν είναι ευλογία του ότι θα να γιορτάσουμε τη χιλετηρίδα του Αγίου Όρους, αλλά από την άλλη έλεγε ο αείμνηστος Πατριάρχης ότι ήθελε να γιορτάσουμε την κηδεία του Αγίου Όρους. Και θυμούμε και στη Μονή Βατοπεδίου, όταν πήγαμε εμείς ήταν στην ουσία 7 γεροντάκια από ηλικίες 65 έως 96 ετών σε αυτό το μεγάλο μοναστήρι. Και τότε θυμούμε που μας έλεγαν οι προκάτοχοί μας ότι ήταν μια στιγμή που έκανε συναντήσεις και διάλογο με το Υπουργείο των Εξωτερικών, διότι το Άγιον Όρος υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο των Εξωτερικών, να έρχονται εδώ υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και να κάνουν ξεναγήσεις οι λαϊκοί, διότι δεν είχε μοναχούς. Και άρχισαν όλοι και οι μοναχοί που ήταν εκεί και άρχισαν και έτσι εμαράζονταν, στενοχωρούν του. Και αυτήν την ώρα που εμαράζονταν, αυτήν την ώρα που ήταν με μια δυστυμία, εκείνη την ώρα η ηγουμένη του τόπου έκανε αυτό το θαύμα και έφερε τόσους νέους στο Άγιον Όρος. Και σήμερα το Άγιον Όρος είναι επανδρωμένο.
και οι μοναχοί εκεί έχουν έναν ενθουσιασμό, έχουν αυτήν την βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και έχουν αυτόν το κουράγιο, αυτήν την αντοχή. Και υπάρχουν αγρυπνίες όπως ήταν η αγρυπνία της Αγίας Ζώνης 17 ώρες, η αγρυπνία του Αγίου Αθανασίου στη Μεγίστη Λαύρα 18 ώρες. Και πολλές φορές μας λένε, μα δεν βαριέστε που είστε τόσες ώρες εκεί. Και λέμε, όχι μόνο δεν βαριόμαστε εμείς, αλλά και πολλοί λαϊκοί που δεν πήγαν ποτέ στην εκκλησία να έρχονται εκεί και δεν βαριούνται και δεν καταλαβαίνουν πώς περνάει ο χρόνος. Γιατί? Διότι έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έρχεται δωρεάν και αυτό οφείλεται στις προσευχές των προαπελθών των πατέρων, στις προσευχές των παρών των πατέρων της Μονής, αλλά και στις τόσες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και στα τόσα γυαλίψανα τα οποία υπάρχουν και συγκινούν την ψυχή του ανθρώπου. Εχθές ήμουν στην Επίδαυρο προχθές και ήρθε ένα παιδί εκεί και μου έρχε 3 χρόνια να πάω στο Άγιον Όρος. Ποθώ να πάω στο και μια μέρα για να πάω εκεί να γεμίσω την μπαταρία μου. Είναι μεγάλο πράγμα να έρχεται κανείς και να παίρνει δωρεάν την χάρη από έναν τόπο που συνεχώς οι άνθρωποι μετανοούν, ότι οι άνθρωποι κλαίνε. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Μητροπολίτη Χαλεπίου Σεβασμιότατε, τον Παύλο, που πιστεύω ότι δεν είναι στη ζωή αυτήν. Ήρθεν στο μοναστήρι μας ακριβώς 3 μήνες προτού να τον σκοτώσουν και μας έλεγε εις το Άγιον Όρος άκουγα όταν ήμουν στη Συρία ότι κλαίνε πάρα πολύ, κλαίνε οι μοναχοί. Και ήμουν στη Μονή του Αγίου Παύλου και είδε κάποιων μοναχών εις την ώρα της λειτουργίας να κλαίει με λυγμούς. Και εκεί τον έβλεπα και ρώτησα ποιος είναι αυτός και του είπαν είναι ο γέροντας Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη και μας το έλεγε. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κάρολος, ο πρίγκιπας της Αγγλίας, και ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον για το Αγίον Όρος, και όταν έβλεπε μερικούς μοναχούς να κλαίνε, ερχόταν και με ρωτούσε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εμείς δεν το έχουμε στην χώρα μας. Και του έλεγα ότι οι μοναχοί κλαίνε όχι από κατάθλιψη, όχι από μελαγχολία, κλαίνε από χαρά. Και μάλιστα του έλεγα αυτό το μυστήριο της αγιότητος, ότι ο άνθρωπος που κλαίει για επίγειους λόγους, αυτός είναι ένας άνθρωπος κακόμοιρος και μαραμένος. Εκείνος που πενθεί για τον Θεό, όπως ο Κύριος είπε στους μακαρισμούς, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Πρέπει αυτόν το κλάμα των μοναχών να δίνει ένα φως στο πρόσωπό τους. Και αυτόν και οι πατέρες με έναν τρόπο οξύμορον ονόμασαν το πένθος χαροποιών, γιατί αυτό το κλάμα είναι ένα κλάμα που γίνεται γιατί εγγίζει χάρη στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό το κλάμα φέρνει αυτήν την χαρά. Και μάλιστα μου έλεγε ο Κάρολος και σας το λέω έτσι από τους διάλογους που κάναμε, του μιλούσα για την ταπείνωση και όταν του έλεγα να ξέρεις ότι αυτό είναι το μυστήριο της ταπεινώσεως. Πόσο ο άνθρωπος είναι πιο χαμηλά, τόσο και αισθάνεται μια αρχοντιά, τόσο και αισθάνεται μια ανωτερότητα. Και τόσο πολύ του άρεσαν που μου έλεγε εμείς την ταπείνωση δεν την έχουμε. Την ταπείνωση τη θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Και ακριβώς του έλεγα έτσι αστειοβόμενος, αλλά του έλεγα την αλήθεια. Εσείς του λέω είστε πλανεμένοι, διότι ακριβώς το φρόνημα του Χριστού είναι το ταπεινό φρόνημα. Και όταν ο Χριστός του έλεγα, άνοιγε τα εσώψυχά του στους μαθητές του, δεν τους είπε ότι ήταν ο παστενουργός Θεός. Τους είπε ότι μάθετε απ' εμού. Διότι διερωτώνταν οι Απόστολοι που έβλεπαν τον διδάσκαλό τους πριν από τον πλήρη φωτισμό. Αυτό τον έβλεπαν να κοιμάται, τον έβλεπαν να πεινά, τον έβλεπαν να κουράζεται και από την άλλη τον έβλεπαν να περιπατεί επί της θαλάσσης. Τον έβλεπαν να ανασταίνει νεκρούς, τον έβλεπαν να διατάζει τα στοιχεία της φύσεως και έλεγαν μεταξύ τους ποιος είναι ο διδασκαλός μας τέλος πάντων. Και ο Κύριος ως καρδιογνώστης τους έλεγε μη διερωτάστε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από πρώτο χέρι, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινώς την καρδία.
και τότε ευρύσεται ανάπαυση τε ψυχές ημών. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, μακάρι να μας φωτίζει ο Θεός να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, ποιος είναι ο αληθινός αγιασμός, ποιος είναι ο αυθεντικός αγιασμός. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όκεν Χριστό Ιησού. Και ακριβώς δεν ξέρω αν διαβάζετε τον βίο του Αγίου Σημαίου του Στυλίτου, όταν ο Όσιος Σημαίος Στυλίτης πήγε πρώτος σε σκέφτη να κάνει αυτή τη μορφή να ασκήσει πάνω στο στήλο. Τότε συνήθαν οι γέροντες της Κήτης και άρχισαν να ανησυχούν τι γίνεται με το Σημαίο. Και τότε λέει έγινε σύναξη των γερόντων της Κήτης και κάποιος εκ των γνωστικών και διακριτικών γερόντων είπε αυτή τη γνώμη. Εάν να του πούμε να κατέβει από το στήλο, εάν μας κάνει υπακοή, σημαίνει είναι κατά Θεόν η άσκησή του. Εάν επιμένει ότι αυτός θα κάνει το δικό του, τότε έχει πλανεθεί. Και πήγε κάποιος απεσταλμένος της γεροντίας και του λέει, πάτε Σημαίον, οι πατέρες είπαν να κατέβεις από εκεί που είσαι. Λέει, είπαν οι πατέρες να κατέβω. Εάν είπαν οι πατέρες να κατέβω, να είναι ευλογημένο. Και τότε του λέει, συνέχισε την κατά Θεόν άσκησή σου, γιατί έδειξε το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτόν να ευχηθούμε όλοι με τις ευχές πρωτίστως του Σεβασμιωτάτου, να γευόμαστε αυτήν την ταπείνωση και τότε θα γεμίζει η καρδιά μας από ειρήνη Χριστού. Διότι πολλές φορές έρχονται στο Άγιον Όρος διάφοροι και τους λέω γιατί ήρθατε έτσι, για να δω πώς σκέφτονται, και μου λένε μερικοί, ήρθα να ηρεμήσω. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Δεν είναι ένας τόπος που ηρεμήσει στο Άγιον Όρος. Είναι ο τόπος της ειρήνης. Και η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Και σήμερα σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, που όλοι τη βιώνουμε, που είμαστε σε μια περίοδο ανασφαλείας, παρόλο που οι εταιρείες ασφαλείας ζωής έχουν πληθύνει, έχει αυξηθεί η ανασφάλεια του ανθρώπου. Θέλουμε αυτήν την ειρήνη του Χριστού που έρχεται με τη ζωή της Εκκλησίας. Έρχεται με τον πόθο του Χριστού. Έρχεται με τη σωστή ένταξη στην Εκκλησία και ότι αρχίζει σιγά σιγά η καρδιά και γεύεται τη χάρη. Και όσο γεύεται τη χάρη, αρχίζουμε και μετανοούμε. Και όσο μετανοούμε, τόσο καθαρίζει η καρδία. Και όσο καθαρίζει η καρδία, τότε έχουμε αίσθηση του Θεού, τη λεγόμενη εν Θεώ αίσθηση. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει ότι ο σκοπός της ζωής του στην γη αυτήν είναι να βιώσει τον Θεό. Και τότε πορεύεται εν αληθεία. Τότε πορεύεται κυνηγώντας το αιώνιο. Και Όσιος Πορφύριος, ο οποίος είτε κάποιος σεβασμιότατε συγγενής κάποιου πνευματικού του παιδιού από την Αυστραλία και χωρίς να ξέρονται και μύθιν ο γέροντας Πορφύριος και όταν πήγε στο Άγιον Όρος, τον πήρε τηλέφωνο μία εβδομάδα μετά την κοίμησή του. Του απάντησε ο γέροντας και του λέει, παιδί μου, μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο διότι έχω κοιμηθεί. Και αυτό σάστησε και πήρε κάποιο γνωστό του τηλέφωνο, του λέει, τσικέση. Και του απαντάει ο φίλος του, έχει μία εβδομάδα που έγινε η κηδεία του γέροντα. Και όλα αυτά είναι μερικά σημεία, που σημεία αιωνιότητος. Και ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί από τον Θεό, κατοικώναν Θεού και πορευόμεθα προς το καθομοίωση. Και βλέπουμε ο καθένας στη ζωή του, πόσο εύκολα κυλάει η ζωή μας και φεύγει. Γι' αυτό μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, που ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτός πορεύεται εν αληθεία και αυτός είναι σκεύος ειρήνης. Και τότε ακριβώς παίρνει την ειρήνη που είναι ένα πολύτιμο δώρο και πορεύεται πάντοτε χαίρον. Διότι η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Η χαρά είναι πνευματική κατάσταση και είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε τους Αγίους. Πόσον εθλίβησαν, πόσον επειράστησαν και πίσω από τα βάσανα, πίσω από τις δυσκολίες υπήρχε η γλυκύτητα
της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ήταν οι αοί χαίροντες, ήταν οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Επειδή όμως μου είπαν ότι μερικοί θέλουν να με ρωτήσω, θέλουν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω και αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε και μπορώ να σας απαντήσω. Εφέρατε την εικόνα της Παναγίας και η Παναγία είναι Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα και η Παναγία μας. Γιατί απαγορεύεται να έρχονται οι γυναίκες στο Άγιο Όρος? Θέλω να μου λυθεί, αν μπορέσετε να μας δώσετε με αυτή την απάντηση, διότι οι γυναίκες πλέον είναι ισότιμες με τον άντρα. Θα ήθελα μια απάντηση. Και πιστεύω ότι όλοι θέλουν να τα ακούσουν αυτά. Ακούστε, δεν είναι κάτι το οποίο κάνει εντύπωση. Το άβατο για τις γυναίκες του Αγίου Όρους δεν είναι ότι καταφρονείται η γυναίκα. Και όπως είπα χθες κάπου, νομίζω το είπα, ότι όπως έλεγε κάποιος δημοσιογράφος, ότι οι καλόγεροι έχουν κόμπλες με τις γυναίκες. Αυτό είναι λάθος. Το Άγιον Όρος είναι αντρικός Παρθενώνας. Και στην αυλή του αντρικού Παρθενώνας δεν επιτρέπεται η γυναίκα. Αλλά όμως οι μοναχοί βγαίνουν από το Άγιον Όρος και ακριβώς η εικόνα της Παναγίας ήρθε πρωτίστως για τις γυναίκες. Και θυμάμαι τον Όσιο Παΐσιο Σεβασμιότατε, ερχόταν στους ορωτή, ξέρετε ότι δεν έβλεπε άντρες. Έβλεπε μόνο γυναίκες. Διότι οι άντρες δεν μπορούν να πάει και στο Άγιον Όρος, αλλά οι γυναίκες δεν μπορούν. Και ο λόγος είναι καθαρά πνευματικός. Δεν είναι ότι μα υπάρχουν τόσοι πνευματικοί αγιορείτες οι οποίοι συμβάλλουν στην ενότητα του γάμου. Και σήμερα ξέρετε ότι έχει κρίση το μυστήριο του γάμου. Και με άλλη κρίση. Και συμβάλλουν οι μοναχοί. Και παρόλο που είναι μοναχοί, συμβάλλουν στην ενότητα του γάμου. Και όπως είπα, αν προσέξετε, δεν υπάρχουν διαχωρισμός των εγκάμων και των αγάμων. Οι πατέρες δεν έκαναν ποτέ αυτόν τον διαχωρισμό. Και μάλιστα σας είπα και το άλλο. Ένας μοναχός που έρχεται γίνεται μοναχός από βδελιγμία στο γάμο αυτού, δεν είναι δεχτή η αναχώρησή του και η αφιέρωσή του. Να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί... Βέβαια δεν θα πω ευχαριστίες τώρα, θα τις πω μετά στο πρόσωπό σας, αλλά αυτό που είπε ο κύριος Νίκος ήταν μια ωραία αφορμή για όσα είπατε και σας ευχαριστούμε. Αλλά επειδή είπατε Πατήρ Υιός, Άγιο Πνεύμα και Παναγία, θα ήθελα εδώ να σταθώ για λίγο και να πω ότι η Παναγία δεν είναι Θεός, αλλά είναι κατά χάριν Θεός, είναι η πρώτη που τιμάται μετά την Αγία Τριάδα. Και αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι μετά Θεών ή Θεός, αλλά ουχή κατ' ουσίαν Θεός, όπως είναι η ουσία της Αγίας Τριάδος. Υπάρχει μια εικόνα, η στέψης λεγόμενη της Παναγίας από την Αγία Τριάδα, που έχει ρωμαιοκαθολική προέλευση. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα της Παναγίας Τριάδος δεν έχει σχέση με αυτό που παριστάνει η εικονογραφία αυτή, αλλά με την φιλοξενία του Αβραάμ, τους τρεις αγγέλους που κρατούν τις τρεις ράβδους, που έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση κάθε μία και δηλώνει συγκεκριμένα τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα. Αυτό, ευχαριστώ πολύ που κάματε αυτήν την ερώτηση και συγγνώμη που παρενέβην Άγιε Γέροντα, απλώς ήθελα να πω αυτό, διότι πολλοί ταυτίζουν την Παναγία με την Παναγία Τριάδα και φτάνουμε στο ρωμαιοκαθολικό πλέον δόγμα που εκεί μιλούν για την λατρεία της Παναγίας και για την άσπυλον σύλληψη της Θεοτόκου που η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία τα απορρίπτει. Έχουμε λοιπόν τις λεγόμενες δογματικές διαφορές με την ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που δεν μας επιτρέπουν να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που είναι πολύ βαθύ και αβυσσαλαίο. Συγγνώμη για την παρέμβαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντηση αυτή. Και συμφωνώ με όσα είπε ο Άγιος Καθηγούμενος, διότι ο Πατήρ Παΐσιος όντως, όταν εξήρχεται από το Άγιον Όρος, έβλεπε μόνο γυναίκες. Ως επί το πλήστον, δηλαδή, ας πούμε, έβλεπε 100 ανθρώπους ή 90 ήταν γυναίκες, διότι δεν μπορούσαν να πάνε στο Άγιον Όρος. Ακούστε, το Άγιον Όρος προσεύχεται. Δεν είναι λίγο αυτό. Το ότι προσεύχεται το Άγιον Όρος δεν είναι λίγο. Το ότι και εμείς να προσευχόμαστε.
είναι μια δυσκολία που την περνάμε, διότι μια κοινωνία ανθρώπων. Υπάρχει η ανάβαση και η κατάβαση. Τώρα είμαστε στην κατάβαση. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, εξάλλου δεν γίνεται κάτι χωρίς τον Θεό. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε εξετάσεις, πνευματικές εξετάσεις. Γι' αυτό πόσο άσχημα πολλές φορές έρχονται διάφοροι απελπισμένοι. Βλέπετε οι αυτοκτονίες, μου λέει κάποιος, ήρθαν από το κράτος σε μια στατιστική που ήταν και μου λέει: έχουμε εντολή να μην δημοσιοποιούμε τις αυτοκτονίες. Θέλω να πω, είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να αυτοκτονεί διότι βρίσκει μια δυσκολία. Και σας λέγω, το είπα και χθες, ξέρω σήμερα το είπα. Βλέπουμε από την πείρα τον άνθρωπο που πειράζονται. Αυτοί που κατά Θεό βλέπουν τους πειρασμούς και είναι άνθρωποι προσευχής, στο παραένα, στο παραδείο θα δώσει ο Θεός λύση. Και σας λέω κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το πω έτσι. Ήρθε κάποιο παιδί από Τεσσέρες. Αυτός ήταν σε έναν χωριό των Σερών. Και το σπίτι του ήταν έξω από το χωριό και ήρθε σε μια στιγμή, αυτός ήταν μοναχογιός, ο πατέρας του ήταν κάποιο πρόβλημα, είχε η μάνα του κλπ. Ήρθαν η ώρα που δεν είχαν αγοράσει ψωμί, τίποτα. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Είχαν το εξοκλήσει του Αγίου Γεωργίου και πήγαιναν και άναβαν το καντήλι. Λέει, γέροντα, λέει, μέσα στείλαν ο πατέρας μου στη θεία μου, στην αδερφή του, να μας δώσει μερικά χρήματα να δούμε, δεν είχαμε να αγοράσουμε ψωμί, τίποτα. Ήταν στο top που λέμε, αυτό το αγγλικό ξενιτισμό, δεν θα λέμε αγγλικά τώρα. Λοιπόν, πήγαν εκεί, όχι, δεν έχουμε τίποτα, του λέμε, μια αποτομή είναι η θεία του. Λοιπόν, πήγαμε να ανάψουμε το καντήλι, ο πατέρας μου κλάμα στον Άγιο Γεώργιο, κλάμα. Λέει, τι να κάνω, δεν έχω να φάω, Άγιε μου. Λοιπόν, βλέπει τον ύπνο του πατέρα σου, τον Άγιο Γεώργιο το βράδυ. Και του λέει το εξής: θα πας στο εξοκλήσιμο και μπροστά υπάρχει μία πέτρα φυτεμένη στο χώμα. Θα πας εσύ, ο Γιώργος, ο γιος του και η σύζυγος του, δηλαδή μεγάλη, και δεν μπορεί να τις μετακινήσεις εσύ. Θα πας εκεί να τη μετακινήσετε και θα βρεις εκεί δύο χρυσές λίρες. Θα τις πάρετε αυτές και θα περάσετε τον πειρασμό. Πηγαίνουν εκεί και σε τρεις ώρες σε κατέφεραν να μετακομίσουν την πέτρα και βρίσκουν δύο χρυσές λίρες του 1935 και πέρασαν τη δυσκολία. Να μου πεις τι είναι? Είναι ένα θαύμα και αυτό το θαύμα είναι ο καρπός της πίστης αυτών των ανθρώπων, διότι αυτό το οποίο λένε και οι πατέρες, οι γέροντες, οι ενάρετοι, αυτό το οποίο επέτυχε ο διάβολος σήμερα είναι να μας τραυματίσει την πίστη. Τραυματίσει την πίστη στον ανθρώπο σήμερα. Και τα βλέπουμε με έναν ορθολογιστικό τρόπο. Όχι, είναι λάθος. Ακόμα και εμείς οι ρασοφόροι πολλές φορές έχουμε αυτή την κάφα και τα βλέπουμε με ορθολογιστικό φρόνημα. Όπως οι Ευρωπαίοι. Τι έχουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν σήμερα σε εμάς? Τίποτε απολύτως. Τίποτε. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι άθεοι σήμερα? Γιατί έχουν έναν νόθο χριστιανισμό και ήθελαν να πάβει την ψυχή τους. Αλλά είπε κάτι ο δεσπότης σας όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, που ήταν που το έπιασα. Όταν ο Κολοκοτρώνης ήταν να επαναφέρουν και να πάρουν την Τρίπολη, πήγαν και κοινώνησαν όλοι. Ναι, πήγαν εκεί και κοινώνησαν και εξομολογήθηκαν. Σήμερα λέει ο δεσπότης σας πολύ σωστά, πάνε και διαλέγονται στην Ευρώπη. Ποια προσευχή κάνουν και τι πνευματική προετοίμαση αν έχουν αυτοί για να πάνε στην Ευρώπη να πάνε να συνομιλήσουν για τα συμφέροντα τα δικά μας, για την τύχη μας εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό δεν πάμε καλά. Διότι η Ελλάδα έχει ένα θησαυρό, έχει ένα πράγμα που δεν το έχουν οι άλλοι. Και βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο. Ο κομμουνισμός ήταν και στην Ελλάδα. Δεν κυβέρνησε ο κομμουνισμός όμως. Και αυτό δεν ήταν μια παλικαριά δική μας. Βλέπετε η Ρωσία, η Ρουμανία, η Σερβία. 70 χρόνια ήταν κάτω από το πέλμα αυτού του δαιμονικού καθεστώτος. Και έρχονται σήμερα αυτοί και μας λένε στο Άγιον Όρος τι πραγματικά, τι ερείπια έχουν. Ναι, μεν ανακαινίζουν τις μονές τους σήμερα και ευτυχώς, μου έλεγε ο Πατριάρχης ο ίδιος Σεβασμιότητα που ήρθε στο μνημονί μας, με έναν τηλέφωνο και με δύο υπογραφές παλαιών γερόντων ότι αυτό ήταν της Εκκλησίας, σε δύο μέρες το δίνει το κράτος στην Εκκλησία. Όμως ξέρετε τι στερούνται? Στερούνται αυτήν την παράδοση της εσωτερικής ζωής.
και έρχονται και ζητούν εδώ και ζητιανεύουν σε εμάς. Έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, στην Ελλάδα. Βλέπετε, πήγαινε ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου στη Ρωσία. Ξέρετε τι διάβολος είναι αυτός με την δική σας εδώ την πόλη? Διότι ακριβώς επήγαινε εκεί ο Σταυρός και έγινε ένας συναγερμός. Επήγαινε η Αγία Ζώνη, έγινε συναγερμός. Διότι ακριβώς θέλουν από εμάς, τι θέλουν? Θέλουν την παράδοση. Και όταν λέμε παράδοση, δεν εννοούμε μια λαογραφία, τα ήθη και τα έθιμα. Η παράδοση θεολογικά είναι η τέχνη του αγιασμού που την κρατούμε εμείς. Βλέπετε στο Άγιον Όρος. Κανέναν εκ των 20 μοναστηριών δεν έγινε ερείπιον και πήγαν άλλοι μετά από 20 χρόνια και το επάνδρωσαν. Κατά έναν απόρριτο και θαυμαστό τρόπο της Παναγίας, πάντοτε πήγαιναν και είχαν διαδοχή οι πατέρες. Γιατί? Για να κρατηθεί η τέχνη του αγιασμού. Γι' αυτό εύχομαι να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και να δούμε ότι δεν επειδή είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι. Βλέπετε, έρχονται σήμερα οι αυτοί σαν ζητιάνοι και μας παρακαλούν. Πέστε μας κάτι, ελάτε εδώ, δέστε μας. Έρχονται διάφοροι ηγούμενοι που είναι επίσκοποι και έρχονται σαν μικρά παιδάκια και γονατούν μπροστά μας να τους πούμε για το θέμα της εσωτερικής σε Χριστό ζωής. Διότι εμείς δεν ξέρουμε. Ανακαινήσαμε με τα μοναστήρια μας, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και το έχουν οι Έλληνες. Το έχουν οι δικοί μας. Το Άγιον Όρος είναι ελληνικός χώρος. Γιατί είναι το Άγιον Όρος στην Αμερική? Γιατί δεν είναι στη Ρωσία? Γιατί δεν είναι στη Ρουμανία? Είναι στην Ελλάδα. Αυτά είναι όλα μέσα στο μυστήριο της Θείας Αποκαλύψεως. Και ακριβώς η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Επιμένω και το λέω συνεχώς. Και έχουμε αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Και να μην είναι της μόδας, ξέρεις, είμαστε άθεοι. Άτε βρε που είσαι άθεος. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να βιώσουμε την Ορθοδοξία. Και η Ορθοδοξία δεν γίνει ορθοπραξία, είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι μια ιδέα. Δεν είναι η Ορθοδοξία ιδέα. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Η σιωπή σας είναι ή τα καταλάβετε όλα ή καθόλου. Ορίστε. Τώρα τι είναι αυτό που έλεγα, δεν είναι για την οικογένεια αυτό, αλλά. Λίγο περισσότερο. Ακούστε, η οικογένεια. Βλέπετε, μια φορά παρακολουθώ, βέβαια εγώ είμαι μοναχός, αλλά παρακολουθώ το. Έρχονται, θα ζήσεις, εύχομαι να ζήσεις ανθόσπαρτο βίο, να ζήσεις ευτυχισμένη. Δεν θα ζήσεις ευτυχισμένη. Δεν θα ζήσεις ανθόσπαρτο βίο, είναι λάθος. Είναι λάθος. Τι είναι ο γάμος, αδελφοί μου, αυτό το οποίο το παρεξηγούμε. Ο γάμος είναι, ζουν δύο πρόσωπα, άντρας και γυναίκα. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, άντρας και γυναίκα, και έρχεται και ανέχεται ο ένας τον άλλον εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Και τότε περνούν καλά. Διότι ακριβώς η αγάπη του Χριστού αναπληρώνεται σε λήψεις που έχουμε και εγώ και γυναίκα. Δεν είναι κάποιος τέλειος. Και ακριβώς αυτή η ταπείνωση που λέμε, η ταπείνωση είναι. Σήμερα γιατί γίνονται διαζύγια? Αν δείτε, και πιστεύω το ξέρουν ο Δεσπότης και οι άλλοι πατέρες που είναι στα δικαστήρια, αν δείτε γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι σήμερα, τραβάτε τα μαλλιά σας. Για λόγους βλακείας. Και όμως γίνεται διαζύγιο. Και μάλιστα ξέρετε τι ωραίο έχουμε. Λέει, μετά που χωρίζουμε, περνάμε πολύ καλά. Αρκεί να χωρίσετε και μετά περνάτε καλά. Ο διάβολος δεν σας έχει πλέον. Σας έχει δικούς του. Είναι ακριβώς ότι λείπει αυτό το ταπεινό φρόνημα. Αυτό λείπει. Γι' αυτό σήμερα ήταν προχθές ένας χαμένος. 20 χρόνια γάμο να χωρίσω, μου λέει. Γιατί να χωρίσεις, κύριε Τάδε, δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου. Του λέει, είσαι παλαβός. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κι όμως, 4 παιδιά του, δεν λυπάσαι βρε αυτά τα παιδάκια. Είμαστε 15 χρόνια, 13, 12, 9. Κι όμως, βλέπετε, είναι η φιλαυτία. Είναι ο εγωισμός. Και ακριβώς στην Εκκλησία πατάσαμε τον εγωισμό, αδελφοί. Αν το καταλάβουμε αυτό, λύσαμε όλα μας τα προβλήματα, όχι μόνο το πρόβλημα του γάμου, όλα τα προβλήματά μας. Βλέπετε, σφρονκαρίζει η γυναίκα. Έρχεται ο άντρας σαν πιο χοντροκομμένος. Πατάει πάνω εκεί. Αρχίζει η καυγά στην κούβερτος, θα χωρίσουμε. Μα ό,τι το λες, μόνο που το λες αυτό είναι αμαρτία, είναι θανάσιμος αμαρτία. Δεν πρέπει καν να το αναφέρεις αυτό το πράγμα. Και σας λέγω εγώ σαν μοναχός,
Πιο πολύ λυπούμε όταν ακούγεται κάποιο συγχώρεσε παρά όταν επέθανε. Πιο πολύ λυπούμε όταν χωρίζει. Και όμω ζήσουμε ένα τη μόδα σήμερα. Ένα επίσκοπο ήρθε εκεί, λέει: κάνουμε 900 γάμου γέροντα, λέει, το χρόνο περίπου στη Μητρόπολη μου και 300 διαζύγια. Το ίδιο και σε εμά. Φοβερό πράγμα. Έρχονται οι Ρώσοι, α πούμε. Πόσου γάμου έχει, πρέπει να ρωτήσουμε και αυτόν. Άλλο έχει 3 γάμου, άλλο έχει 5 γάμου. Άλλο έχει 2 γάμου. Πάντω σπάνια να βρει ένα γάμο. Τότε έχω μάθει από τον κομμουνισμό. Ναι, αλλά εμεί έχουμε μια άλλη αγωγή. Εγώ θυμάμαι μια γειτόνισσα μου, ας πούμε, που δύο φορές την εβδομάδα ο άντρας της χτύπωσε ξύλο. Ξύλο, τρικούβερτο. Εμείς πηγαίναμε στη γειτονιά και βλέπαμε το γεγονός. Ήταν για μας τα παιδιά τότε, ήμουν 11 χρονών. Και πήγαινε, της έλεγα, κυρία Τάδη, ας πούμε, γιατί δεν το χωρίζεις. Και λέει, μου έλεγε, έκανα παιδιά μαζί του. Δεν μπορώ να το χωρίζω. Και ακριβώς αυτή η αγράμματη γυναίκα εβίωνε, τι εβίωνε. Εβίωνε το μυστήριο του Σταυρού. Σήμερα βλέπετε από τον παραμικρό αμέσως. Κλωτσούμε το Σταυρό. Και θυμάμαι που πήγαμε στο γέροντα μας καμιά φορά και του κάναμε παράπονο. Ο τάδε αδερφός μας είπε έτσι, ας πούμε. Ο άλλος αδερφός μας είπε να μην είσαι απότομα και έλεγε, παιδί μου, γιατί κατεβαίνεις από το Σταυρό. Πρέπει να εγκολπωνόμαστε το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Βλέπετε ο Χριστός. Όταν πήγαν οι μυροφόρες και είδαν τον άγγελο των τάφων, των κενών τάφων, με έψιλο και με αφαγιώτα, τους λέει «Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων», σαν επώνυμο πλέον. Έχει επώνυμο ο Χριστός ο Εσταυρωμένος. Αυτόν τον Χριστό λατρεύουμε. Δεν πρέπει να το μιλούμεθα και λίγο σε αυτό το θέμα. Ακούστε, η κάρτα του πολίτη, εγώ νομίζω ότι μην ανησυχείτε, η Εκκλησία σε αυτό το θέμα επαγρυπνεί και όταν είναι κάτι το οποίο είναι απάδη προς το νόμο του Ευαγγελίου, θα μιλήσει η Εκκλησία. Μην αρχίζετε και φοβάστε και η Εκκλησία θα μιλήσει. Δεν γίνεται να μην μιλήσει η Εκκλησία. Λοιπόν, όταν η Εκκλησία σιωπά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Νομίζω ότι πρέπει έτσι να κάνουμε. Είναι λάθος αυτό που γίνεται και αυτό και τι θα γίνει και θα έρθει ο Αντίχριστος. Ρε παιδί μου, υπάρχει ο Χριστός θα πάρει ευχή. Θα ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο συνέχεια. Είναι και αυτό μια αρρώστια, ξέρετε. Και παγίδα του διαβόλου. Και παγίδα του διαβόλου. Και πολύ σωστά είπατε ότι η Εκκλησία είναι εκείνη που ερμηνεύει τα γεγονότα. Η αποκάλυψη κατά την λεγόμενη. Κρίμα που δεν σας ακούνε όμως, γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ καλά. Μπράβο που κάματε αυτή την ερώτηση η κυρία που την έκαμε και μπράβο και σε εσάς που απαντήσατε κατά αυτόν τον τρόπο πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε. Διότι η Εκκλησία έχει την συνείδηση της ευθύνης, όπως είπε και ο Άγιος Καθηγούμενος, είναι η εσταυρωμένη Εκκλησία, δεν είναι απλώς ένα σωματείο ή ένα σύστημα, ένα σύλλογος ανθρώπων. Και όντως μου κάνει εντύπωση, έρχονται και μου λένε και σε μένα, Άγιε Καθηγούμενε, τι θα κάνετε με το 666, τι θα κάνετε με την κάρτα του πολίτη κλπ. Μια παγίδα λοιπόν του διαβόλου, αντί να ασχολούμεθα με τον Χριστό, ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο. Έχει βρει ο διάβολος έναν τρόπο να μας παγιδεύει και να ασχολούμεθα μόνο με αυτό. Υπάρχουν δε και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα και ομιλώ για τους παλαιομερολογίτες, ουχή τους αγιορείτες και εδώ υπάρχει πάλι και ίσως έπρεπε μια ερώτηση να γίνει προς το πρόσωπό σας για αυτό το θέμα. Ποια σχέση έχει το Άγιον Όρος με τους παλαιομερολογίτες εκτός Αγίου Όρους? Δεν έχει καμία σχέση το Άγιον Όρος. Μα ερωτούν γιατί λέει το Άγιον Όρος πάει με το παλαιόν και εμείς πάμε με το παλαιό, λένε αυτοί, παγιδεύουν τους ανθρώπους, γιατί με ερωτούν εμένα? Αφού πάνε όλοι με το παλαιόν, ποια διαφορά υπάρχει? Είναι η κοινωνία με την Εκκλησία, είναι η ενότητα με την Εκκλησία. Όποιος είναι ενωμένος με την Εκκλησία, εκείνος έχει γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Αν εγώ τώρα αποκοπώ από την Εκκλησία και πω
Ο γέροντας Εφραίμ γιορτάζει του Αγίου Ανδρέου 13 Δεκεμβρίου. Θα πάω και εγώ επάνω να συνεορτάσω μέσα στο Σεράι. Και λέω εγώ πάω με το Παλαιόν, αποκόπτομαι όμως από την Εκκλησία του Χριστού, δεν ανήκω στην Ορθόδοξον Εκκλησία, κάνω μπαϊράκι δικό μου, όπως έχουν όλοι οι λεγόμενοι παλαιομερολογίτες εντός της Ελλάδος, οι οποίοι πλανούν και παραπλανούν τον κόσμο μέσα από όλες αυτές τις θεωρίες και φοβίζουν τον κόσμο και πατούν εδώ εις μίαν αδυναμίαν την οποία έχουν οι άνθρωποι εγγενή ίσως, έναν φόβο ο οποίος δεν είναι του Χριστού ο φόβος, ο αγώνας είναι του Χριστού και η ελπής, η αγωνία και ο φόβος δεν είναι του Χριστού πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η διαφορά είναι τεραστία και αν εγώ υποτεθεί ότι αποκοπώ ή ένας ιερεύς ή οποιοσδήποτε αρχιερεύς από το σώμα της Εκκλησίας, τότε με οποιοδήποτε ημερολόγιο και να πάω και με το νέο να πηγαίνω και με το παλαιό να πηγαίνω, δεν έχω σχέση με την Εκκλησία, άρα είναι ανενέργητος η χάρις του Θεού. Το Άγιον Όρος πηγαίνει με το παλαιό ημερολόγιο εκ της παραδόσεως και έχει σχέση με την μίαν Αγίαν Καθολική, ενωμένο είναι με την μίαν Αγίαν, η Εκκλησία είναι, με την μίαν Αγίαν Αποστολική του Χριστού Εκκλησία και γι' αυτό υπάρχει η κοινωνία του Αγίου Όρους με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που είναι ο Δεσπότης του Αγίου Όρους, ο Επίσκοπος του Αγίου Όρους και με όλες τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα τονίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, εμπιστοσύνη στον Επίσκοπο ή στους αρχιερείς της Εκκλησίας και να μην ακούτε, ξέρετε, η Εκκλησία μας πούλησε με το 666 ή με την κάρτα του πολίτη ή η Εκκλησία δεν μας ενημερώνει κλπ. Τι άλλο κάνουμε λοιπόν από το να σας ενημερώνουμε συνεχώς και η ελαχιστότητά μου και ο Άγιος Κερνίτσης και οι ηγούμενοι, οι ιερείς, όλοι οι κήρυγες της Εκκλησίας. Χαίρομαι διότι υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, αλλά να ησυχάσετε και να ειρηνεύσετε, όχι απλώς να ηρεμήσετε όπως είπε ο Άγιος Καθηγούμενος, το κράτησα αυτό διότι ηρεμία κάνουν και στο γιόγκα, στη γιόγκα. Και τώρα είναι και της μόδας αυτό. Θα κάνουμε λέει γιόγκα να ηρεμήσουμε. Πάνε οι κυρίες, τα παιδιά κλπ. Κάνουμε γιόγκα. Δεν είναι απλώς μια γυμναστική γιόγκα, κρύπτονται άλλα πράγματα από πίσω. Είναι ρίζες Ινδουιστικής θεωρίας, θρησκείας κλπ. Αυτά να τα γνωρίζετε. Η ειρήνη είναι του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός είπε «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν» και «Ειρήνη πάση» και ούτω καθεξής. Δεν λέμε «Ηρεμία πάση», λέμε «Ειρήνη πάση» και σταυρώνομαι με το χέρι μας, το οποίο ευλογεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και γι' αυτό και ασπαζόμαστε και το χέρι του ιερέως και ούτω καθεξής. Για τα δύο χέρια. Ναι, το λέγαμε το μεσημέρι, μου έλεγε εδώ, γιατί οι αρχιερείς ευλογούν με τα δύο χέρια, διότι θεωρείται το πλήρωμα της ιεροσύνης στον αρχιερέα, αλλά εν πάση περιπτώσει και ο ιερεύς με την ευλογία του αρχιερέως ευλογεί τον άρτον και τον ίνων και γίνεται σώμα και αίμα Χριστού και γι' αυτό και ασπαζόμαστε του ιερέως το Άγιο Χέρι. Συγχωρέστε μου που έκανα αυτήν την παρέμβαση, διότι θεώρησα απαραίτητο, επειδή ξέρετε, έρχονται εδώ στην επαρχία μας και αλλού διάφοροι, χωρίς να ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια τους. Έρχεται λέει ο τάδε πατήρ, αγιορείτης λέγει, μα δεν είναι από το Άγιον Όρος. Κάποιοι θα καταλάβετε τι εννοώ. Και επειδή ίσως αφορά αυτό που θα πω κάποιους, θα παρακαλέσω να συμμορφωθείτε. Διότι σε μερικά σπίτια γίνονται συνάξεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμφιβόλου πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχετε, να μας ρωτάτε. Έχω αντίρρηση εγώ να έρθει κάποιος αγιορείτης με όλη μου την καρδιά. Εδώ ήρθε ο Άγιος Γέροντας και κάθε μέρα να έρχεστε. Κάθε μέρα να έρχονται άνθρωποι του Θεού να ομιλούν. Το Άγιον Όρος δεν είναι ένας τόπος απλώς κλειστός για τους πατέρας αυτούς, αλλά είναι ένας τόπος προσευχής και αγάπης και για όλον τον κόσμο. Από το Άγιον Όρος έφυγε 4 φορές ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 4 αποστολικές, ιεραποστολικές περιοδίες με την ευλογία του Πατριάρχου και των Εκκασταχού Αρχιερέων. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι κάνετε αυτήν την ιεραποστολική κίνηση και ιεραποστολική περιοδία με την ευλογία της Εκκλησίας και γι' αυτό όλος αυτός ο κόσμος έρχεται εδώ να σας ακούσει γιατί έχετε το γνήσιο μοναχικό
ιεραποστολικό φρόνημα, το εκκλησιαστικό φρόνημα, το μοναστικό, το μοναχικό φρόνημα, όπως έρχεται από το Άγιον Όρος, για να αλλοιώσει, με την καλήν αλλοίωση τον κόσμο. Διότι το Άγιον Όρος είναι το φως όχι μόνο της Ελλάδος, όπως είπε ο Άγιος Καθηγούμενος, αλλά είναι ο οφθαλμός της Οικουμένης, και πρέπει να χαιρόμεθα, γιατί το Άγιον Όρος είναι ελληνικών όχι μόνο έδαφος, αλλά είναι η χάρις του Θεού μέσα στην Ελλάδα, είναι ο τόπος της ευλογίας, ο τόπος του αγιασμού, ο τόπος του ακτίστου φωτός και της ακτίστου θεωρίας, όπου γίνεται η αλλοίωση, η καλή, πρώτον των αγιοριτών πατέρων και μετά ταύτα όλων των άλλων. Γι' αυτό θα ήθελα να πω τώρα, και παρακαλώ δεχτείτε, ουχή ως φιλοφρόνηση είναι αυτό που θα πω, αλλά ως μία έκφραση ευγνωμοσύνης προς όλων των αγιορείτικων μοναχισμών εν το προσώπο σας. Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη ευεργέτε σήμερα, όχι μόνο του ελληνικού γένους, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητος, είναι οι αγιορείτες πατέρες. Διότι ευεργέτης δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος δίνει υλικά αγαθά ή φτιάχνει δρόμους και βρύσες και πλατείες στις πόλεις και στα χωριά. Αυτά όλα έρχονται και παρέρχονται και βεβαίως είναι απαραίτητα, και βεβαίως τώρα θα πω και κάτι άλλο, μιας και είπα αυτό, να κάνουν οι άρχοντές μας εδώ την καλή ευεργεσία να μας φτιάξετε το δρόμο, να μεταφέρετε κυρία, ναι, στο... Εδώ έχουμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, είναι δικά μας παιδιά, και η Αναστασία και ο κύριος Γιώργος και ο Περιφερειάρχης μας και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους αγαπάμε. Είμαστε μια οικογένεια, έχουμε μια αλληλοπεριχώρηση πνευματική μεταξύ μας και χαίρομαι γι' αυτό, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι εχθές θα ήτανε, αν ήτανε κάποιες χιλιάδες κόσμος, θα ήτανε πολλαπλάσιος ο κόσμος αν μπορούσαν να ανέβουν. Απλώς το λέγω και για να πω πόσος κόσμος ήταν στην Μονή Νομπλού χθες και πώς προσέλαβε ο κόσμος αυτήν την προσφορά σας, αυτή την προσφορά της αγάπης, αλλά και πώς μπορούμε μέσα από τα μοναστήρια να κάνουμε την καλή αλλοίωση. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη η ευεργεσία, διότι το Άγιον Όρος είναι τόπος αγάπης προς τον Θεό και οδεύουν οι πατέρες όσος είναι ο χρόνος της ζωής του καθενός. Ακούσατε όσα είπε ο Άγιος Καθηγούμενος προηγουμένως. Ο κάθε μοναχός αγωνίζεται τον καλόν και τίμιον αγώνα με τα δακρύων. Τον χρόνο της ζωής που του έχει επιτρέψει ο Θεός να τον αξιοποιήσει για να φτάσει εις την θέα του ακτίστου φωτός. Γι' αυτό λοιπόν και οι αγιορείτες πατέρες, αλλά και όλοι οι μοναχοί, πιστεύω ότι το γνωρίζουν εδώ οι αδελφοί, όταν κοιμηθεί ένας αγιορείτης μοναχός έχει την ζεστασιά και την ευληγησία ενός ζωντανού σώματος. Δεν προσκυνούμε κουφάρια. Και μάλιστα, Σεβασμιότατε, σε ένα κελί βρήκαν ένα μοναχό που μπαινε μόνος μετά από 20 μέρες που εκοιμήθη. Ήταν μεν δυσόδες το λείψανον, αλλά ήταν ευλίγιστο. Το άκουσα αυτό, ξέρω για ποιον λέτε, ναι. Προσκυνούμε λείψανα Αγίων που είναι ζωντανοί οργανισμοί, τα λείψανα των Αγίων, και αποπνέουν την χάρη του Παρακλήτου και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι λοιπόν οι αγιορείτες, αυτός είναι ο αγιορείτικος μοναχισμός. Έχει γραφεί και έχει υποθεί, αν αγαπάς κάποιον του προσφέρεις μεγάλη υπηρεσία. Αν αγαπάς και του το λες, του προσφέρεις μεγαλύτερη υπηρεσία και ευεργεσία. Αν αγαπάς και του το λες και, και προσεύχεσαι γι' αυτόν, τότε τον ελεείς τα μέγιστα, γιατί τον αφήνεις στα χέρια του Θεού. Οι αγιορείτες αγαπούν τον άνθρωπο. Δεν έφυγαν από τον κόσμο γιατί εμίσησαν τον κόσμο. Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να τονίσω μερικά σημεία από αυτά που είπατε για να σας ευχαριστήσω περισσότερο για αυτά που είπατε. Τονίσατε, κάνατε τη διαφορά μάλλον, μιλήσατε για τη διαφορά μεταξύ του υγιούς και του αρρωστημένου μοναχισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Άγιε Καθηγούμενε, διότι το υγιές φρόνημα των μοναχών είναι αυτό το φρόνημα της αγάπης. Δεν είναι το φρόνημα της αποστασίας από τον κόσμο, επειδή ο μοναχός μισεί τον κόσμο. Δεν είναι μισογύνιδες οι μοναχοί. Δεν έφυγαν οι μοναχοί από τον κόσμο γιατί δεν ήθελαν να βλέπουν γυναίκες, όπως θα έλεγαν πολλοί, ή δεν ήθελαν να ζήσουν μέσα εις τον κόσμο, αλλά ήθελαν να ξεχωρίσουν από τον κόσμο με την καλή έννοια, να μονωθούν κατά Θεόν
και μόνο Θεό διαλεγόμενοι να εύχονται και να προσεύχονται υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Γι' αυτό μου έλεγε ένας πατήρ εδώ, είναι εδώ, δεν θα πω το όνομά του απόψε, ότι όταν είχε επισκεφθεί τον Όσιο Παΐσιο και τον έβλεπαν από εκεί από ένα παραθυράκι, αν τα λέγω και καλά θα με διορθώσει με τα ταύτα, προσήφθηκε το πάνω σε ένα κρεβάτι καθισμένος και όταν τον είδαν λέει προσευχόταν και για έναν που δεν ήταν ορθόδοξος στην εποχή εκείνη και είχε ανάγκη προσευχής, διότι από το κομποσκήνι του μοναχού περνάει όλη η ανθρωπότητα, όχι μόνο οι άνθρωποι του Θεού, αλλά και τι ωραίο αυτό που είπατε για τους Εβραίους. Σήμερα μιλάμε για την πολυπολιτισμικότητα, για μια κοινωνία η οποία έρχεται μπροστά μας πλέον και εδώ στην Πάτρα και στις άλλες πόλεις. Ο μοναχισμός αγαπάει όλους τους ανθρώπους, διότι πάντα σ' ανθρώπους η Εκκλησία θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί ασελθήν και προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους. Κανέναν δεν μισούμε. Βεβαίως, και στο άλλο σημείο θα ήθελα να σταθώ, εις το ευρωπαϊκό πνεύμα και εις το πώς εκφράζεται ο μοναχισμός εντός εισαγωγικών από την Δύση. Μου λένε πολλοί Άγιοι καθηγούμενοι εδώ και είναι ένας πειρασμός, ξέρετε αυτό. Γιατί δεν πάτε, λέει, να καλογερείς σας, τι κάνουν οι καλογριές σας στα μοναστήρια, τι κάνουν ο ηγούμενος στον Ομπλό και οι καλόγεροι και στην Χρυσοποδαρίτισσα που είναι κλεισμένη μέσα και εδώ στην Μονή του Γυροκομείου, να πάτε, λέει, στα νοσοκομεία, να κάθονται εκεί οι καλόγριες, να περιποιούνται τους ασθενείς κλπ. Κοιτάξτε, είναι άλλο το πνεύμα του δυτικού μοναχισμού. Δεν κάνουμε απλώς μια κοινωνική πρόνοια με την έννοια που τη θέλει η Δύση, η λεγόμενη κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς λευκή δαιμονία, και το εξηγούσε αυτό στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», αλλά κάνουμε μια προσφορά βιωματικής σταυροαναστάσιμης εμπειρίας προς τον κόσμο, όχι απλώς για να του πιάσουμε το χέρι και να του πούμε «μην πονάς τώρα», αλλά για να του πούμε πώς μέσα από τον πόνο θα ξεπεράσει την έννοια και το φάσμα του θανάτου και θα ζήσει από αυτόν τον κόσμο και όλα στην Ανάσταση, για να πει ο Όσιος Παΐσιος «εξαιτίας των πολλών ασθενειών εγέμισε ο Παράδεισος, είναι γεμάτος ο Παράδεισος, διότι βλέπουμε την ασθένεια νοσμίαν δοκιμασίαν και αναφερόμεθα προσευχητικά εις τον Θεόν». Εδώ έχουμε γιατρούς, τους βλέπω κάτω εδώ, Άγιε Καθηγούμενε, που είναι ευσεβέστατοι, ευλαβέστατοι άνθρωποι και διακονούν τον ανθρώπινο πόνο μέσα από αυτό το πνεύμα. Και οι μοναχοί μας συμπληρώνουν αυτή την κατάσταση με το κομποσκήνι τους προσευχητικά, γι' αυτό και η ευεργεσία αυτή, η τόσο πνευματική, είναι αναντικατάστατη. Και γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω με τον Θεό να σας στηρίζει, για να στηρίζετε όλους εμάς εν το κόσμο, μέσα στο μοναστήρι, στο Άγιον Όρος και στο δικό σας και στα άλλα. Θα ήθελα να μεταφέρω και την εμπειρία, μήπως σας κουράζομαι και τελειώσω, να σταματήσω. Πήγαμε εδώ με την πρόσκληση, την ευγενή της αγάπης του Αγίου Καθηγουμένου στην Μονή Βατοπεδίου και κάναμε την εορτή της Παναγίας. Είχε πολύ κόσμο και πολλές ώρες ήταν η αγρυπνία, κανείς δεν κουράζεται εκεί. Και μετά στην λυτή που πήγαμε στο Αρχονταρίκι και ομιλούσα, έβλεπα όλους νέα παιδιά εκεί να παρακολουθούν με πολύ φλόγα ψυχής. Τώρα δεν θα πω τους επωνύμους που ήταν εκεί, γιατί θα μου πείτε ότι ξέρετε κάνετε προπαγάνδα υπέρ του ενός ή του άλλου. Εσείς γνωρίζετε τους ανθρώπους εκεί, τους νέους που προήρχονται εκ του κόσμου, με κοσμικό φρόνημα όπως εσείς και εγώ τους έβλεπα. Έβλεπα λοιπόν έναν νεαρό, εγώ καθόμουν κάπου και εκεί στο Δεσποτικό, τις ώρες που μου λέγανε οι μοναχοί καθίστε τώρα, καθίστε, ξέρω εγώ, σηκωθείτε λίγο. Εκείνος καθόταν λοιπόν όρθιος, με κλειστά τα μάτια, με ένα κομποσκήνι στο χέρι και ψέριζε συνέχεια προσευχές. Και σκεφτόμουν εγώ, αυτό το παιδί του κόσμου τώρα, δεν το βλέπει κανείς εκεί που προσεύχεται, τι είναι, μέσα στο σκοτάδι. Εγώ απλώς παρακολούθησα να δω ποια είναι η συμπεριφορά του. Και φαίνεται στον κόσμο έξω ότι ένα άλλο φρόνημα έχει. Και όμως εκεί στο Άγιον Όρος, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν καθόλου φτιαχτό, καθόλου τεχνητό, αλλά ήταν ουσιαστικό και έβγαινε από την καρδιά του η ανάγκη της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό, γιατί η ψυχή του ανθρώπου έχει θεία την καταγωγή και έρχεται από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν στο Άγιον Όρος ο άνθρωπος
αισθάνεται αυτή την έλξη, αλλά και το Άγιον Όρος έλκει τον άνθρωπο προς τον Θεό, έλκει τον άνθρωπο προς την ιδιαίτερα του πατρίδα, που είναι η ουράνια βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν θα σταματήσω, θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Άγια Καθηγούμενε και πάλιν και Πολάκης, και εξ ονόματος όλων εδώ των αδελφών, του αδελφού Αγίου Αρχιερέως, του Αγίου Καθηγουμένου της Μονής Ομπλού που γιορτάζουμε τα 700 χρόνια, των καθηγουμένων των άλλων ιερών μονών, με τον πρώτον εδώ καθηγούμενο, τον πατέρα Σημεών της Γυροκομιτήσης μας Παναγίας, τους άλλους πατέρας, αλλά και τους άλλους αδελφούς, τούστε άρχοντας, αλλά και τον ευσεβή λαό, να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας κάματε αυτή την μεγάλη χάρη και αυτή την μεγάλη δωρεά. Γνωρίζουμε τους πειρασμούς που περάσατε και το σταυρό που σηκώσατε και σηκώνετε ίσως, αλλά αυτό είναι το ίδιο των αληθινών μοναχών. Είναι να σηκώνομαι και εμείς οι αρχιερείς, γιατί και εμείς είμαστε μοναχοί και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Εξάλλου εγώ πέρασα και μέσα από μοναστήριο όλα μου τα χρόνια και έχω να διηγηθώ πολλές εμπειρίες μέσα από την μοναχική μου πολιτεία. Είναι ο σταυρός ο κλήρος των μοναχών για να μπορέσουν να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση εις την υπομονή, όπως είπατε, εις την ταπείνωση και εις την αγάπη και το θυσιαστικό φρόνημα προς το Θεό. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την χάρη και την δωρεά που εκομίσατε κατ' οικονομία Θεού και βεβαίως κατόπιν προσκλήσεως του Αγίου Καθηγουμένου της Μονής Ομπλού και των Πατέρων, εδώ εις την Πάτρα και εναποθέσατε αυτόν τον χαριτόβρητο θησαυρό, την εικόνα της Παναγίας μας, της παραμυθίας λεγωμένης και ως παραμυθίας τιμωμένης. Είναι το ωραιότερο όνομα που είπα και εχθές κατά την ώρα της προσφωνήσεως στο μοναστήρι του Ομπλού. Και να πετέθη εκεί για να αποτελεί, όπως και εσείς είπατε και γι' αυτό έτη και έτη σας ευχαριστούμε, για να αποτελεί σημείο αναφοράς πνευματικής του ευσεβούς πατραϊκού λαού και μαζί με την εικόνα της γλυκιάς Παναγιάς της Ομπλήτισσας να είναι η παρηγοριά των θλιβωμένων μικρών και μεγάλων, των μανάδων, των πατεράδων, των ανθρώπων που έχουν πνευματικές αναζητήσεις και κάθε ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης ελέους και βοηθείας παραθεού επιδεωμένης. Σας ευχαριστούμε και σας και τη συνοδεία σας και παρακαλούμε να ενθυμίστε και όλων ημών εις τας κατά Θεόν προσευχάς και Αγίας λιτάς σας, τας οποίας ποιείτε εκεί γονιπετής και αποκαρδίας και μεταδακρύων εις την Ιεράν Μεγίστην Μονήν του Βατοπεδίου, όπου η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας και οι 7 θαυματουργές εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, αλλά και για όλον αυτόν τον λαό, τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται, μικροί και μεγάλοι, τον καλόν αγώνα μέσα από μια μεγάλη δυσκολία, διότι ζούμε στους πλέον δύσκολους, στους πλέον πονηρούς και αποκαλυπτικούς θα έλεγα καιρούς, διότι οι πειρασμοί σήμερα, αν παλαιότερα ήταν 10, σήμερα είναι 1000. Και όποιοι άνθρωποι σήμερα και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, αντέχουν εις αυτούς τους πειρασμούς, κάνουν αγώνα μαρτύρων. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίζετε δια της προσευχής να στηρίζετε αυτούς τους μάρτυρας της σημερινής κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα εδώ πάλι να παρακαλέσω κάτι. Όλος σας παρακαλούμε να δούμε τώρα αν αυτό που θα πω πιστεύω το έχετε στο μυαλό σας, γιατί ανεβλήθη, δεν ματαιώθηκε. Πιστεύω αντελήφθητε αμέσως τι θέλω να πω. Είχαμε ορίσει να έλθει η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας εδώ εις την Πάτρα. Λόγω όμως αντιξών καταστάσεων και πονηρών καταστάσεων εκ της επηρείας του διαβόλου γενικότερα, είπαμε να αναβάλουμε την έλευση της Αγίας Ζώνης εντάφθα και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σας εκπροσωπώ όλους, αν κάποιος διαφωνεί να σηκώσει το χέρι του. Επανέρχομαι και επανυποβάλλω το αίτημα της τοπικής μας εκκλησίας, ούτως ώστε να έρθει προς αγιασμόν του ευσεβούς λαού η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, η οποία είχε έρθει το 1929 πάλι, στην Παναγία την Παντάνασα, στο ναό της Παντανάσης. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από τότε. Αλλά τότε
ζούσαν κάποιοι άνθρωποι που τώρα δεν είναι μαζί μας, είναι εις τον ουρανό. Εμείς που ζούμε τώρα, να μην έχουμε λοιπόν αυτήν την ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν επανυποβάλλομαι εξ ονόματος και των Αγίων Ιερέων και του ευσεβούς λαού το αίτημά μας αυτό και οψέποτε εσείς θεωρήσετε τον χρόνον κατάλληλον, παρακαλούμε μετά από προσευχή και δική σας και δική μας το αίτημα αυτό, αν είναι και από το Θεό και της Παναγίας το θέλημα, να γίνει πραγματικότης, ούτως ώστε ο πατραϊκός λαός να ευλογηθεί υπέρ εκ περισσού και με την αίρεση του ιερού αυτού σεβάσματος, το οποίο είναι κάτι που ακούμπησε στο Πανάγιον σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ θα κλείσω εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που κάματε. Να ξέρετε ότι σας συνοδεύει η αγάπη μας, ο σεβασμός και η προσευχή όλων μας, διότι καλόν ποιείτε εις το Άγιον Όρος προς όφελος, όχι μόνο του αγιορείτικου μοναχισμού, αλλά και σύμπαντος του ευσεβούς και όχι μόνο λαού, αλλά σύμπαντος του γένους των ανθρώπων, όπως κάνετε όλοι οι αγιορείτες μοναχοί. Και τέλος, να ευχηθώ στην Μονή Ομπλού, στον Ηγούμενο, στους πατέρες, στους φιλομονάχους αδερφούς μας που στηρίζουν το έργο των μοναστηρίων μας, όχι μόνο του Απλού αλλά και των άλλων μοναστικών αδελφοτήτων, να σας ευχαριστήσω εκ μέσης της ψυχής και καρδίας όλους, διότι αυτό το έργο είναι έργο Θεού, είναι έργο ιερό, είναι έργο Άγιο ευλογημένο και δείχνει το στίγμα της ταυτότητος του γένους μας, του λαού μας, του έθνους μας. Είναι οι τόποι που μαρτυρούν ποια είναι η Ελλάδα. Αν χάσουμε λοιπόν αυτά τα ζώπυρα, αν χάσουμε αυτή την σχέση, όχι απλώς με μια στήρα παράδοση, πάλι ωραία τα είπατε για να τα θυμηθούμε ξανά, αλλά μια ζωντανή παράδοση που έρχεται από το παρελθόν ως γάργαρο νερό, το οποίο τρέχει για να ξεδιψάσουμε εμείς, τότε χαθήκαμε. Η Ελλάδα αυτά έχει. Δεν έχει τίποτε άλλο παρά μόνο την πίστη στο Θεό, την αγάπη προς την παράδοση, την ζωντανή, την ελληνοορθόδοξη παράδοση, η οποία εστήριξε αυτό το λαό, τον στηρίζει, τον αναγέννησε και θα τον αναγεννήσει και θα τον ανακαινήσει και στην συνέχεια και γι' αυτό θα έχει διαχρονική νησκή και ακατάλληλον την παρουσία του έως της συντελείας του όλου. Thank you.